Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Μπούμεραν λοιπόν οι πρόωρες εκλογές για την Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, Τερέζα Μέι, η οποία χάνει την αυτοδυναμία της στη Βουλή και αναγκάζεται να συνεργαστεί με το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, πραγματικά ήταν μια πύριος νίκη για την Τερέζα Μέι, η οποία ναι, μεν κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση όπως ήταν αναμενόμενο, δεν κατάφερε όμως να εξασφαλίσει την πολυπόθητη αυτοδυναμία. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πονοκέφαλος για την Βρετανίδα Πρωθυπουργό, η οποία αναγκάζεται να συνεργαστεί με το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα. Θα δούμε σύντομα αν πρόκειται για κανονική συνεργασία για ψήφο ανοχής από τους Δημοκράτες Ενωτικούς, προκειμένου να σχηματίσει η κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση δεν ήταν αυτό που περίμενε όταν είχε προκήρυξει πριν από δύο μέρες περίπου τις πρόωρες εκλογές. Είχε σίγουρη την ίδια αυτοδυναμία. Είχε ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα, το οποίο όμως ροκανίστηκε πάρα πολύ στην πορεία. Και τώρα έχουμε μια Βρετανία σε νευρική κρίση. Το είδαμε και από χτες το βράδυ, όταν ανακοινώθηκαν τα αποτέλεσμα του Exit Poll με τη Σελίνα να σημειώνει κατακόρυφη πτώση. Αλλά και τώρα γενικότερα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Τι θα γίνει και στην ηγεσία του κομματός της, αν θα μπορέσει και σε πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα θα μπορέσει να αντέξει αυτή η κυβέρνηση που θα σχηματίσει, και κυρίως ότι θα γίνει με τις διαπραγματεύσεις με τον Brexit. Είναι προφανές ότι η κυρία Μέι ήθελε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση προκειμένου να κατεβεί ισχυρή στις διαπραγματεύσεις. Τώρα δεν είναι. Έχει ένα δεκανίκι και έχει και μια πάρα πολύ οριακή πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, το οποίο σημαίνει ότι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Αναλυτές λένε ότι ακριβώς το αποτέλεσμα των εκλογών δείχνει ότι οι Βρετανοί είχαν δεύτερες σκέψεις αναφορικά με το Brexit, καθώς τα κόμματα που είχαν ταχθεί αναφανδών υπέρ της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση είδαν τις εκλογικές δυνάμεις να μειώνονται πάρα πολύ. Και το σίγουρο είναι ότι διαμορφώνεται ένας νέος πολιτικός χάρτης. Μάλιστα, κάποιοι δεν απέκλεισαν να δούμε και σχετικά σύντομα νέες εκλογές, καθώς θεωρούν ότι δεν θα μπορέσει να μπει σε τόσο σκληρές διαπραγματεύσεις η κυρία Μέι με μια τόσο ισχνή πλειοψηφία και μια τόσο ασταθή κυβέρνηση. Οπότε δεν αποκλείεται σύντομα να έχουμε νέο γύρο πολιτικών εξελίξεων στην Βρετανία, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται ευρύτερα και για τη χώρα, αλλά και ευρύτερα για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.